Πέντε αλλοδαποί επιχείρησαν να επιβιβαστούν στο πλοίο τη γραμμή στο λιμάνι πηγαδίων τη Καρπάθου, έχοντα στην κατοχή του πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά και πλαστά χαρτονομίσματα, τα οποία σκόπευαν να διοχετεύσουν στην αγορά του Πειραιά και τη Αθήνα. Για κακή του τύχη, οι άνδρες του λιμενικού που του έκαναν έλεγχο το βράδυ τη Παρασκευή, διαπίστωσαν ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα που του έδειξαν ήταν πλαστά και του πέρασαν χειροπέδε, Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν τα πλαστά χαρτονομίσματα συνολική αξία 1.800 ευρώ πάνω σε μία γυναίκα και κατασχέθηκαν. Η έρευνα για την προέλευση των πλαστών χαρτονομισμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο τη προανάκριση που διενεργεί το Λιμεναρχείο Καρπάθου. Σε βάρο των πέντε αλλοδαπών, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων κατά περίπτωση και παραπέμφθηκαν στον Ισαγγελέα Πλημελιωδικών τη ΚΟ.